Θέλω να σχολιάσετε τις επιστολές του κυρίου Χανλίου. Βέβαια, το ναι. προηγούμενο διάστημα Ναι. παρακολουθήσαμε και μια δήλωσή σας που κάνατε ανάρτηση στο Facebook. Απαντήσατε στον κύριο Χανλίου. Βέβαια, περιμένουμε εμείς, γιατί υπόθηκε ότι έχει κάποια στοιχεία να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος είπε βεβαίως θα τον καλέσει. Εσείς είπατε ότι θα πρέπει να πάει στον εισαγγελέα. Την ίδια τοποθέτηση έκανε και ο Δήμαρχος αλλά και ο κύριος Αραμπατζής. Αλλά ο κύριος Χανλίου τι μας λέει? Όχι, εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο θέλω. Δεν σε θέλω, έγραφε. Δεν σε φωνάζουν. Τι θα κάνουμε τώρα? Και δεν είναι δυνατόν να μου στέλνεις εμένα, γιατί έχουμε και μια φιλική προσωπική σχέση και προσωπικά. Δεν είναι. Πας να με ειρωνευτείς κιόλας τώρα, ότι πάμε να σου κλείσουμε και το στόμα, ενώ εμείς λέμε το ακριβώς αντίθετο. Μα το ακριβώς αντίθετο, μα 180 μοίρες, ούτε και ένα λεπτό διαφορετικά. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα, για να μην ήδη κουράσαμε τον κόσμο. Έστειλε ο κύριος Χαλίογλου μια πρώτη επιστολή που έτυχε τις, γιατί στέλνει πολλές. Και πάση περιπτώσει, καλά κάνει. Καθένας έχει το δικαίωμα να προσπαθεί να επικοινωνεί με τον κόσμο, με κάποιους άλλους. Δεν ξέρω, τέλος, ο καθένας έχει το δικαίωμα να το κάνει. Με το οποίο διαβάζω αποσπάσματα και που λέει: «Έκτοτε διορίστηκαν και πετάχτηκαν κυριολεκτικά εκεί διάφοροι άσχετοι, ολίγιστοι του χώρου, μπουμπούκια πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, με αποτέλεσμα να ζούμε σήμερα στην πλήρη κατάρρευση του αυτοκινητοδρομίου». Και αυτό αφού κατασπαταλήθηκαν, προσέξτε τις φράσεις του. Έτσι αποδεικνύεται περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ με αποδείξεις Ελλήνων φορολογουμένων από τα οικονομικά του να αμφισβητούνται. Παρακάτω γράφει, οι ίδιοι άνθρωποι που έκρυβαν τους κανονισμούς για να μην μάθουν οι άλλοι, οι ίδιοι άνθρωποι που με την τεράστια οικονομική υποχρέωση του αυτοκινητοδρομίου προς τον κύριο Χανλίουγλου ποτέ δεν τον ξόφλησαν. Άρα έχει και έναν προσωπικό λόγο. Οι ίδιοι άνθρωποι που αγνόησαν μαρτυρία του συμπολίτη μας, του κυρίου Κωνσταντινίδη Χρήστου, όταν δημόσια στο κατάμεστο Δημοτικό Συμβούλιο ζητούσε να τον καλέσουν Αγγελίδης Παπαβασιλείου να τους αποκαλύψει, εδώ είναι η φράση που με έκανε να εξοργιστώ, ποιοι το κατακλέβουν. Η φράση είναι σαφής. Ποιοι το κατακλέβουν. Το ξαναλέω, ποιοι το κατακλέβουν. Δηλαδή, ο κύριος Κωνσταντινίδης και ο κύριος Χαλίογλου και δεν ξέρω ποιος, και να με συγχωρεί ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης, που χρησιμοποιώ το όνομά του, αλλά δεν φταίω εγώ. Το λέει ο κύριος Χαλίογλου εδώ. Ξέρουν ποιοι κατακλέβουν το αυτοκινητοδρόμιο και μιλάνε για 10 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Τα λέω καλά, Δημήτρη, μέχρι εδώ ή είμαι περίεργος? Εσύ τι καταλαβαίνεις από αυτό? Κάποιοι το καταλαβαίνουν. Ότι αυτοί ξέρουν. Ναι, και κάποιοι το ποιοι καταλαβαίνουν. Κατακλέβουν το αυτοκινητοδρόμιο. Κατακλέβω, το κατακλέβω. Δεν έχει άλλη ερμηνεία. Δεν είναι εντός παρενθέσεως η λέξη. Έτσι. Ποιοι κατακλέβουν. Έτσι. Απεδείχθηκε όμως περίτρανα ότι κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει. Και έχει και άλλα διάφορα έτσι. Και έχει και μια ποιητική έφεση. Εσύ, παρόλο που μου γράφει ότι εγώ γράφω πεζόλογο, έτσι με έτσι, ποιητικές εκφράσεις ο κύριος Χανλίουγλου, και λέει: «Άνθρωποι που δοσοληπτούσαν στα μαύρα τα σκοτάδια», μαρτυρία του ενός διευθυντή δεν αναφέρει, «και οι άνθρωποι που κάνανε συμφωνίες παράτυπες και ενίοτε παράνομες». Μάλιστα. Και τι λέει λοιπόν αυτό, και αναφέρεται αυτά ότι συμβαίνουν από το 1998. Και μάλιστα, προσέξτε, ότι δεν μπόρεσαν να αποκαλύψουν στο δημόσια, στο κατάμεστο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αυτά γίνονται το 2013. Σήμερα έχουμε 2020. Yes or no? Yes. Μπιλμέν που λένε και στα φίλοι μας οι Γάλλοι. Μπιλμέν. Και ρωτώ, εσείς δηλαδή εδώ και 7 χρόνια ξέρετε ποιοι κατακλέβαν το αυτοκινητοδρόμιο? Αναφέρεται και για 23 πόσες διοικήσεις εκεί πέρα. Αλλά δεν μας το λέτε. Και γιατί δεν μας το λέτε, παρακαλώ? Απάντησα λοιπόν εγώ εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, κύριε Καλλίογλου, εσείς και οι άλλοι 8, τώρα έγιναν 7, δεν ξέρω τι γίνει. Γιατί μια γράφει για 8, είσαι εκ των 7, είσαι εκ των 8. Και αυτό 8 να μου επιτρέψει πάλι ο κύριος Καλλίογλου, ο αγαπημένος μου φίλος ο Τάσος, με τον οποίο ήθελαμε να κάνουμε και μια συνεργασία. Και εξακολουθώ να θέλω να την κάνουμε για την αθλητική δημοσιογραφία. Εξακολουθώ ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Και του είπα να μου φέρει και το project να το δούμε. Είναι εκ του πονηρού. Δηλαδή, είσαι εκ των 7, είσαι εκ των 8, όταν βάζεις αυτό το... Γιατί μας το λες αυτό δηλαδή? Στέλνεις μηνύματα σε κάποιους? Συγγνώμη που ρωτάω δηλαδή. Και θίγεσαι κιόλας. Γιατί μου απάντησες
και προσπάθησε να με ειρωνευτεί. Σε ποιου στέλνει μηνύματα, ποιοι είναι οι άλλοι, αυτά πες μας. Εγώ να πεις θέλω. Δεν θέλω να σου κλείσω το στόμα. Όχι, προφανώς τα λέει ένας από τους οκτώ. Είναι ποιοι είναι οι οκτώ? Μια ομάδα που. Ναι, συγγνώμη. Είναι μια ομάδα. Εγώ τι ρωτάω τόση ώρα. Ομάδα είναι. Μπάσκετ παίζουν, ποδόσφαιρο παίζουν. Να μας πει ποιοι είναι οι άλλοι οκτώ. Γιατί μας το, γράφει έτσι. Είσαι εκ των επτά. Είσαι εκ των οκτώ. Αποχώρησε κάποιος καταρχήν. Λοιπόν. Βάλτε από κάτω τα ονοματάκια σας όλοι. Βλέπεις, εγώ μιλάω επώνυμα, εσύ μιλάς επώνυμα. Βάλτε τα ονοματάκια σας. Ποιοι είναι οι 7? Εκτός δηλαδή, ξαναλέω, εάν θέλει να στείλεις άλλου είδους μηνύματα, και εγώ δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να βάλω και αυτή την παράμετρο, αγαπητέ Τάσο. Εκτός αν θέλεις να στείλεις άλλα μηνύματα και θέλεις να κάνεις άλλου είδους διαπραγματεύσεις. Διότι όπως κατάλαβες, αντίθετα με σένα που νομίζεις ότι θες να σου. Γιατί μου στείλε μια επιστολή, στην οποία βεβαίως. Τα περί κλεψίματος τα κάνει γαργάρα σε αυτή την επιστολή. Δεν υπάρχει φράση κλέψιμο. Τι λέει? Με χαρά διαπιστώνω ότι οι επιστολές μου προκάλεσαν αντιδράσεις. Άλλωστε αυτός ήταν και ο στόχος μου. Ο ρόλος των δοκιμιακού χαρακτήρα κειμένων έχουν σκοπό να λειτουργούν στοχαστικά, τι λέτε καλέ, βιωματικά, μωρέ, αφυπνιστικά, αυτά είναι τα σχόλια ενδικά μου. Στους αντίποδες του εφησυχασμού και της εθελοτελφίας, σας είπα, εκτιμώ πολύ την ποιητική έφεση του Τάσου, αν είναι δικά το κείμενο και δεν είναι από τον κύριο Κοτρώνη, γιατί τα φάξα έρχονται από τον κύριο Κοτρώνη. Ουδόλως, λέει, αποτελούν ερωτικές εξομολογήσεις. Και λέει προς τον κύριο, προς τον πολίτη, κύριο Ηλιόγλου, εξαφορμής του σχολείου περί ταπεινότητάς μου. Κύριε πολίτη, όπως ενδεχομένως διαπιστώσετε, δεν γράφω ποίηματα. Σώπα. Μέχρι εκεί με κόβει. Επειδή είπα τι θέλει να πει ο ποιητής. Αυτό είναι κατά το κοινό λεγόμενο, όταν κάποιο προσπαθεί με υπονοούμενα να πει κάτι, λέμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Προφανώς το βλέπουμε για τα ποίηματά σας. Εάν σας είναι δύσκολο, λέει, ζητήστε βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με θεωρείς περίπου καθυστερημένο. Λοιπόν, αν στο δικό σου μυαλό σου μοιάζει καθυστερημένος, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Λοιπόν, μπορείς να το πεις και δημόσια, εγώ δεν κάνω και μηνύσεις. Αλλά θα προκύψει εκ των υστέρων να δούμε ποιο. Είναι ο καθυστερημένος και ποιος όχι. Μπορεί να μείνει και κανένας. Αντίλεντα και μετά γράφει, λέει, προς τον κύριο Ηλιόγλου δημοσιογράφο. Ποιος σας είπε ότι είμαι δημοσιογράφος? Εγώ ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι είμαι δημοσιογράφος. Γι' αυτό και βάζω πολίτης. Ο πολίτης αυτού του τόπου. Που έχω και ένα μέσο και έχω και τον Νταλγκά να βγαίνω και να κάνω διάφορα σχόλια. Ως πολίτης. Δημοσιογράφος δεν είμαι. Έτσι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ότι χρηστής μία νυχτή. Το παρουσιάζει το πρωί ως επάγγελμα. Αντί λέει να τα βάζετε, τώρα εδώ αρχίζουμε πλέον να μιλάμε για ταινία του Spielberg. Με αυτούς τους οποίους αναφέρομαι και τους θέτω πρώτων ευθυνών τους, απέναντίας τα βάζετε με έναν επίσης πολίτη που έχει το θάρρος να ζητά απαντήσεις. Τους δίνετε, λέει, συγχωροχάρτη και επομίζεστε τα βάρη τους. Δεν γράφεις και κανένα καλό σενάριο για καμιά ταινία επιστημονικής φαντασίας, ρε Τάσο? Αυτό κατάλαβες? Αυτά είπα εγώ όταν σου έλεγα σε καλό να πας στον εισαγγελέα. Προσπαθώ να σε φημώσω. Τι να κάνουμε, δεν σε φωνάζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς αντίθετα λοιπόν πήγαμε και ρωτήσαμε και τον Δήμαρχο Σερών και λέει ότι έχει ο κύριος, ας πάει στον εισαγγελέα. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να τον καλέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι έτσι, Δημήτρη? Και είπε, όχι, αν είναι βεβαίως να τον καλέσουμε και εκεί, αλλά πρώτα να πάει στον εισαγγελέα. Πρώτα να πάει στον εισαγγελέα. Και ο κύριος Σαραβάτης. Διότι όταν μιλάμε για 10 εκατομμύρια κλέψανε. Εκεί πας στον εισαγγελέα κατευθείαν. Κάτι είπε για ιερό ναό. Πού τα βρήκε αυτά? Ποιος είπε ότι ο ιερός ναός της δημοκρατίας και τα λοιπά? Ο ιερός ναός της δημοκρατίας, έτσι, είναι ο λαός. Τον λαό μπορείς να τον ενημερώσεις. Εγώ σου πω κάτι άλλο. Δεν σε καλούνε. Έλα, ανοιχτή πρόσκληση. Έλα εδώ δίπλα μου. Δημήτρη, εντάξει, το κάνουμε. Εδώ δίπλα μου, την άλλη Τετάρτη, ανοιχτή πρόσκληση. Κύριε Χαλίουγλου, εδώ, μαζί. Αλλά εγώ θα κάνω τα ερωτήματα και εσύ θα απαντάς. Θέλεις? Καλώς. Αν τυχόν δεν θέλεις ούτε αυτή την πρόταση για να δεις ότι εμείς θέλουμε να μιλήσεις, κάνε μια συνέντευξη. Δεν σε κάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θες να πας στον εισαγγελέα. Εγώ σου είπα όμως ότι έτσι πως το τράβηξες, θα στείλω εγώ τις επιστολές σου στον εισαγγελέα. Διότι πλέον είμαι υποχρεωμένος να το κάνω για να σε αποδείξω ότι δεν θέλω να σου κλείσω το στόμα. Για σε καλέσει ο κ. Εισαγγελέας να πεις εκεί. Ποιοι κλέψαν 10 εκατομμύρια από μένα, τον Δημήτρη, από σένα και από όλους τους άλλους?
Έτσι δεν είναι? Κάνει λοιπόν μια συνέντευξη τύπου. Κάλεσε όλους τους δημοσιογράφους και πες, ακούστε να δείτε κύριε, και να σου πω και να σου δώσω και μια ιδέα. Κάνει μπροστά στη Δημαρχία. Αφού δεν σε καλούν μέσα στη Δημαρχία, κάνει μπροστά. Κάνει εκεί. Φώναξε λοιπόν τους δημοσιογράφους και πέστε κύριοι, επειδή 10 χρόνια αυτές οι κλοπές γίνανε. Πιο ιερό από το λαό δεν υπάρχει. Ενημέρωση λοιπόν. Και άσε να στέλνεις τώρα διάφορα μηνύματα κάθε λίγο και λιγάκι. Στέλνεις κάθε 15 μέρες, σας παίρνει ίσως τόσο να κάνετε ένα απόνημα. Συνεχώς είσαι εκ των 7, είσαι εκ των 8, διότι έτσι ναι, κινδυνεύεις να παρεξηγηθείς. Έτσι. Εγώ σε πιστεύω ότι φάγανε τα 10 εκατομμύρια. Σε πιστεύω. Φέρε μου τα στοιχεία. Φέρε μου τα στοιχεία. Παιδιά, να τελειώνει αυτό το μου είχα πει, γι' αυτό έγραψα και εκεί. Εν πλήρη αγανάκτηση, έχω κουραστεί και έχω αειδιάσει, κύριε Χαλίογλου, και όλοι οι πολίτες από δίθεν σωτήρες που ξέρουν, αλλά δεν λένε. Αυτό κατάλαβες? Πού βλέπεις λοιπόν ότι προσπαθούμε να σε φημώσουμε? Και τα βάζω μαζί σου? Δεν τα βάζω μαζί σου. Τα βάζω μαζί σου στο βαθμό που ξέρεις και δεν λες. Πήγαμε, ρωτήσαμε και τον κύριο Αραμπατζή. Τι είπε και ο κύριος Αραμπατζής, κύριε? Τον εισαγγελέα. Κότα μου. Να πάει στον εισαγγελέα. Να πάει στον εισαγγελέα. Και πήγαμε, ρωτήσαμε και τον κύριο, τον κύριο Παπαβασιλείου. Τι είπε, Δημήτρη μου, κύριος Παπαβασιλείου? Και ο Παπαβασιλείου τότε δεν θέλησε να κάνει. Όχι, είπε, δεν ασχολούμαι με τον κύριο. Ναι. Α, τα λέμε. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα? Πήγαμε και στον δήμαρχο, του λέμε, σε παρακαλούμε, για να μάθουμε και εμείς εδώ οι φτωχοτέτοιοι, φτωχοδιάολοι. Ποιος έφαγε τα 10 εκατομμύρια και άλλα πολλά? Δεν είναι μόνο τα 10 εκατομμύρια, υπενήσεις σε πολλά περισσότερα. Ας πάει στον εισαγγελέα, λέει, και του καλέσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς, Τασούλη μου? Για πες μας που θέλεις να που με θεωρείς και καθυστερημένο. Άντε, εγώ είμαι καθυστερημένος. Πού να πιάσω το δικό σου, και δικά του Κοτρώνη δηλαδή, άστο, εντάξει. Πού να πιάσω τέτοια εμβέλεια? Δεν φτάνει μέχρι εκεί. Εγώ ποτέ δεν ισχυριστήκα ότι είμαι εμφυής άνθρωπος. Κάτω του μετρίου είναι. Και ας τον καλέσουν τον κύριο Χανλέο. Τι έγινε? Λοιπόν, εσύ θα βρεις έναν τρόπο να μας αποκαλύψεις. Ας τον καλέσουν και αυτό σου λέμε συνέχεια. Τέλος πάντων. Έτσι. Έλεος όμως, σταμάτα να στέλνεις επιστολές. Είσαι εκ των 7, είσαι εκ των 8, είσαι εκ των 9. Έτσι. Παζάρια μου φαίνεται κάνεις. Με κάποιους. Λύκος, λύκος δεν ήρθε ο λύκος. Λύκος, λύκος δεν ήρθε ο λύκος. Τώρα θα έρθει ο λύκος, ύστερα θα έρθει ο λύκος. Εντάξει. Βλέπεις, τι λέω, από το 93 πότε είπαμε είναι. Που θα έλεγε το 2013. 23/5 του 2013 θα μας αποκαλύπτατε. Στα μαύρα τα σκοτάδια ζούμε. Άρα λοιπόν τα μαύρα τα σκοτάδια που επικαλείσαι εδώ στην επιστολή σου και λες ότι να μην στο βιωματικά, αφημιστικά στους αντίποδες του εφησυχασμού και της ηθελοτυφλίας και διάφορα άλλα τέτοια, εσύ μας κρατάς εκεί. Εμείς να μάθουμε. Θέλουμε. Και σου λέω, θέλεις, έλα, την Τετάρτη, εγώ έχω να σου κάνω δύο τουλάχιστον. Μπορώ να σκεφτώ και μερικές άλλες. Δύο. Έλα εδώ, την άλλη Τετάρτη, κάτσε εδώ δίπλα. Έτσι. Θα το προαναγγείλουμε να παίξουμε και τρέιλερ. Κάνουμε και τρέιλερ. Δηλαδή, αν είναι να έρθεις Τετάρτη, θα ξεκινήσουμε από την Δευτέρα εμείς να λέμε, παρακολουθήστε όλοι τον κύριο Χαλίογλου την Τετάρτη στο Επιλογές. Θέλετε να την κάνουμε και διακαναλική? Εγώ δέχομαι να έρθει και το άλλο το κανάλι ή να πάμε και εμείς εκεί. Ό,τι θέλεις, αδερφέ, πες μας όμως κάτι. Το να λες ότι εγώ θα τα πω μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο και ίσως το λες εκ του ασφαλούς γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα σε καλέσουν. Το έχουν πει, το έχουν ξεκαθαρίσει. Τότε, έτσι, εδώ παπάς, εκεί παπάς, ξέρεις ποιοι τα κάνουν αυτά. Δεν το λέω ότι είσαι, αλλά ξέρεις ποιοι το κάνουν το εδώ παπάς, εκεί παπάς. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.